Πρόεδρε, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, σεφ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είχαμε μεγάλη τιμή να έχουμε τον Dragan Darlats αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο. Αναφυσβήτητα το όνομα του λέει πολλά. Για εμάς που ασχολούμαστε με το χώρο της καλαθοσφαίρας, όταν ήμασταν και πιο νεαροί και τον βλέπαμε και έπαιζε είτε στον Ολυμπιακό Πειραιώς είτε μετά στο NBA. Αντιλαμβάνεστε πώς νιώθεις όταν έχεις τέτοιες προσωπικότητες στην Κύπρο. Τι σημαίνει αυτή η συνεργασία για την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρας? Σημαίνει πάρα πολλά. Παίρνουμε τεχνογνωσία που είναι πολύ βασική για να αναπτύξουμε και εμείς τη δική μας οργανωτική δομή σαν Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρας από μια σχολή η οποία είναι τεράστια, μιλούμε για το MBA. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά μπαίνει η καλαθόσφαιρα στα σχολεία και θα προσπαθήσουμε μέσω του προγράμματος MBA να προσελκύσουμε και να προσιλητήσουμε, με την καλή έννοια της λέξης προσιλητίζω, όσο πιο πολλά παιδιά μπορούν να ασχοληθούν και με κάτι άλλο εκτός από το ποδόσφαιρο. Σας έχουν βάλει κανόνες? Βεβαίως, οι κανόνες δηλαδή είναι πολύ αυστηροί. Mm-hmm. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να υπογράψουμε τη συμφωνία με το NBA Junior, έπρεπε να περάσουμε και εμείς από κάποιες εξετάσεις, κάποια φιλτραρίσματα. Είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τον brand name του NBA Junior. Αντιλαμβάνεστε. Έχουν απαιτήσεις. Δηλαδή. Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως, διότι εκπροσωπούμε mm-hmm. εν ολίγης το NBA. Είναι πρόγραμμα που γίνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης αυτό? Ναι, είμαστε 23η χώρα που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Και είναι όλες σε σχολεία. Ναι, είναι όλες σε σχολεία. Λαμβάνουν μέρος, δεν κάνω λάθος, 12 γυμνάσια στην Κύπρο. Σε εμάς είναι 12 γυμνάσια πρώτης γυμνασίου, οι οποίοι έχουν χωριστεί σε 30 ομάδες. Βεβαίως, δεν είχαμε περιορισμό όσον αφορά τις ομάδες. Απλά για πρώτη χρονιά θέλαμε εμείς να είμαστε αποδοτικοί όσον αφορά το κομμάτι της οργάνωσης και θέλαμε να ανταποκριθούμε στο 100% σε απαιτήσεις. Οπότε, για πρώτη χρονιά είπαμε να είμαστε λίγο περιορισμένοι, ευελπιστώντας ότι θα αρέσει το πρόγραμμα και του χρόνου να το μεγαλώσουμε. Τι κοστίζει αυτό και ποιος αναλαμβάνει έτσι όλη αυτή τη διαδικασία? Το NBA. NBA. Νομίζω και τις στολές των ομάδων τις στέλνουν όλες στα σχολεία, έτσι. Ήταν απίστευτο τι γινόταν στις τελευταίες μέρες στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Είχαμε γεμίσει από μεγάλες κούτες με τις στολές. Είχαν έρθει από την Αμερική. Κασόνια. Βεβαίως, η ποιότητα των στολών είναι αντίστοιχη με την ποιότητα που φοράνε οι θρύλοι του NBA. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνεστε τα παιδιά το πώς νιώθουν. Το νιώθουν αυτό, το αισθάνονται, ότι φοράνε μια φανέλα βαριά. Ναι, είναι η ποιότητα. Ναι. Είσαστε και οι δύο ποδοσφαιριστές. Αντιλαμβάνεστε τι πάει να πει το κόψιμο μιας στολής. Έχουμε γνώση, έχουμε γνώση της. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πέραν αυτού, γιατί λέμε, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε βεβαίως και το χορηγό της όλης διοργάνωσης, πέραν από το Υπουργείο Παιδείας, τη ΣΥΤΑ Mobile Vodafone, η οποία στηρίζει το πρόγραμμα, και βεβαίως τη ΣΥΤΑ Vision, η οποία θα είναι οι τηλεοπτικοί μας συνεργάτες. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε το βίντεο του NBA Junior. Και μια όμορφη τελετή που έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παρουσιάστηκε την περασμένη Τρίτη, 20 Νοεμβρίου, το Junior NBA Cyprus, ενώ μαζί έγινε και η κλήρωση των drafts της διοργάνωσης. Το Junior NBA Cyprus έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και διοργανώνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Οι αγώνες του θα ξεκινήσουν στις 27 Νοεμβρίου και η όλη διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις αρχές Φεβρουαρίου του 2019. Με προθυμία αποδέχθηκε την πρόταση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για υιοθέτηση του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος στην Κύπρο και είμαστε απόλυτα σίγουροι για την επιτυχία του. Οι σχολικοί αγώνες αφορούν μαθητές της πρώτης γυμνασίου που θα εκπροσωπήσουν συνολικά 30 ομάδες από 12 γυμνάσια, τα οποία χωρίστηκαν σε δύο περιφέρειες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ομάδες που συμμετέχουν θα μεταμορφωθούν για τους επόμενους μήνες σε μικρές ομάδες του NBA. Οι Chicago Bulls, οι Lakers, οι Milwaukee Bucks, οι Boston Celtics, οι Golden State Warriors και όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα αποκτήσουν το δικό τους σπίτι στη μικρή μας Κύπρο. Η ανάληψη της διοργάνωσης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το κυπριακό μπάσκετ. Επιδίωξή μας είναι να φανούμε εντάξει αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης σε οργανωτικό και αγωνιστικό επίπεδο και γίνεται πάρα πολλή δουλειά προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαι βέβαιος ότι θα διεξαχθούν όμορφοι αγώνες ψηλού επίπεδου σε όλη την Κύπρο κατά τη διάρκεια του Junior NBA League. Μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης είναι η SoEasy από τη ΣΥΤΑ Mobile Vodafone, ενώ τηλεοπτικός συνεργάτης η ΣΥΤΑ Vision. Έμπρακτα, η προπληρωμένη υπηρεσία SoEasy από την ΣΥΤΑ Mobile Vodafone
στηρίζει τη διοργάνωση ως κύριος χορηγός και η Cita Vision ως τηλεοπτικός συνεργάτης, η οποία θα μεταδώσει τους τελικούς αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά από τα κανάλια της. Είμαστε βέβαιοι ότι η διοργάνωση αυτή θα πάει εξαιρετικά καλά και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Ο πρεσβευτής του Junior NBA στην Ευρώπη και θρύλος των ελληνικών και ευρωπαϊκών γηπέδων, Dragan Darlats, ανέδειξε στις δηλώσεις του την αξία της διοργάνωσης για τα παιδιά. Πιστεύω ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και όλοι στην Κύπρο πρέπει να είναι πολύ περήφανοι που, είναι μία από τις, που γίνεται σήμερα μία από τις 23 χώρες που διοργανώνει ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Πρόεδρε, τι αναμένετε από, από αυτό το πρόγραμμα, τι είναι επιτυχία για εσάς μέσα από αυτό το πρόγραμμα? Ασχοληθούν τα παιδιά μαζί με το μπάσκετ. Ναι, απλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι ήδη έχουμε εξασφαλίσει την επιτυχία βλέποντας τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των μωρών. Το έχει ήδη αναφέρει και ο Dragan, ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όταν βλέπαμε τις σκηνές, ο Γιώργος ήταν στην παρουσίαση, στη δημοσιογραφική, όταν βλέπεις τα παιδάκια να παίρνουν τη στολή της ομάδας στην οποία πιθανώς να ξενυχτούν για να δουν NBA. Νομίζω ότι εμείς είμαστε εγκαλυμμένοι. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα αντικειμενικά, τι επιδιώκουμε σαν Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, είναι να μπει τον μπάσκετ, όπως έχω πει, στα σχολεία, να αγαπήσουν τα μωρά το άθλημα της Καλαθόσφαιρας, να αγαπήσουν τον αθλητισμό γενικότερα και να μείνουν μακριά από οποιασδήποτε εξαρτήσεις οι οποίες μαστίζουν τη σημερινή κοινωνία. Βεβαίως, αν καταφέρουμε μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια και δώσουμε στις ομάδες μας τα αυριανά ταλέντα και τους αυριανούς αστέρες του κυπριακού μπάσκετ, η επιτυχία θα είναι τεράστια. Βεβαίως, ο πρώτος στόχος σαν Ομοσπονδία που έχουμε θέσει είναι να έχει συνέχεια αυτό το πρόγραμμα και να μην είναι πυροτέχνη. Φυσικά. Είναι γι' αυτό. Αυτό μου λέει, συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή μου ήρθε τώρα έτσι, μου έδωσε μια μπάσα καλή. Εγώ θεωρώ ότι ένα παιδί το οποίο του δίνει μια φανέλα, είτε του μπάσκετ, είτε του ποδοσφαίρου, είτε του τένις, είτε του βόλεϊ, οτιδήποτε. Και αθλείται, αμέσως βάζει οι κανόνες στον εαυτό του και αμέσως αρχίζει η αυτοπιθαρχία, αρχίζει να πλάθεται μια προσωπικότητα και δεν είναι τυχαία που ο αθλητισμός απομακρύνει από άλλα πράγματα τους νέους. Έχει να κερδίσει πάρα πολλά κοινωνία. Είναι κοινωνικά. Από τέτοιες διοργανώσεις και από τέτοιους θεσμούς. Και είναι κάτι το οποίο σαν Κύπρος έχουμε ανάγκη, ειδικά σε αυτήν την εποχή την οποία ζούμε. Τι να πω, δηλαδή βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και τα διάφορα. Τώρα θυμούμε και ότι έχουμε και την άλλη διοργάνωση, το All Star Day, που θα γίνει σε λίγες μέρες. Πότε είναι το? Είναι στις 15 του Δεκέμβρη, που είναι αφιερωμένο στην οδική ασφάλεια. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για αυτό το κομμάτι. Όμως, αν καταφέρουμε μέσα από αυτήν την διοργάνωση σε βάθος τριετίας, τετραετίας και φέρουμε παιδιά στις ακαδημίες των ομάδων μας, των σωματείων μας, για μας είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Απλά πρέπει και εμείς να φανούμε έναν τάξη στις υποχρεώσεις μας έναντι στο NBA Junior στη διοργάνωση. Πάντως, Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια, επειδή πάω κάθε χρόνο στο ΟΠΑΠΑ All-Star Game, δεν ξέρω, είναι τρομερή επιτυχία του. Πού οφείλεται αυτό? Είναι έτσι ένα στοίχημα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας? Αυτό το All-Star Game είναι ένα show? Καταρχήν, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς που είχαν εμπνευστεί πριν 8 χρόνια την ιδέα του All-Star Day. Και δεν είναι άλλη από τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον κύριο Χριστόμου, μαζί με τους τότε δικόντες της ΟΠΑΠ. Και επειδή ήμουν τότε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως απλό μέλος της Ομοσπονδίας, πιστέψτε με, το να πείσει ο τότε πρόεδρος και το τότε Διοικητικό Συμβούλιο την ΟΠΑΠ να μπει συντοργανωτής σε όλη αυτή την ιστορία, ήταν κάτι το τρομερά δύσκολο. Βεβαίως, στην πορεία η σχέση εξελίχθηκε και φτάσαμε στο επίπεδο το οποίο φτάσαμε σήμερα. Είναι μια εναλλακτική πρόταση. Συνδυάζει το show, το All Star, που χωρίζονται οι ομάδες και παρουσιάζουν το καλαθοσφαιρικό το θέμα. Και βεβαίως είναι όλο το άλλο το event το οποίο έρχεται και δένει πάνω στο αγωνιστικό, που έχει να κάνει με καρφώματα, έχει να κάνει με παρουσιάσεις, έχει να κάνει με πάρα πολλά άλλα θέματα. Τα οποία... Είναι πράγματι show. Ναι. Είναι ένα εκπληκτικό show. Ας επανέλθουμε στο NBA Junior. Ναι. Και επειδή ξεκινάει αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αύριο είναι πρώτη αγωνιστική. Πότε είναι η τελική, πότε κορυφώνεται αυτό το πρόγραμμα?
Το πρόγραμμα θα κορυφωθεί βεβαίως στους τελικούς, στον τελικό, ο οποίος υπολογίζεται ότι θα γίνει 1η-2 του Φεβρουάρη. Είναι σύντομο το πρόγραμμα, γιατί δεν θέλουμε και εμείς να επιβαρύνουμε και τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς με περισσότερες. Αλλά έχει κάτι που είναι, πιστεύω, το κλειδί. Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να δουν αυτή την προσπάθεια απλώς έτσι. Πρέπει να δώσουν μια ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν μπάσκετ, να αθληθούν. Δηλαδή πρέπει να το δουν πιο βαθιά. Και νομίζω εσείς μαζί με τα σχολεία, μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, πρέπει να δώσετε αυτό το μήνυμα στα παιδιά. Και πρέπει να το δώσουν όλοι μαζί. Θεωρώ ότι έχει ήδη περάσει αυτό το μήνυμα, γιατί βεβαίως είναι εμπλεκόμενα και τα αθλητικά σχολεία. Άρα αντιλαμβάνεστε, γνωρίζουν περισσότερο τους κανόνες και το τι πρέπει να κάνουν με τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί μας, οι γυμναστές, είναι πλήρως καταρτισμένοι. Άρα αντιλαμβάνεστε, συμμερίζονται. Έχουν πλήρη αντίληψη. Και το σκοπό, ο οποίος γίνεται. Οπότε δεν είναι απλά να γεμώσουμε κάποιες ώρες για το Θεαθήνα. Εμείς θέλουμε να γίνει μια ουσιαστική και σοβαρή δουλειά. Και το ευτύχημα είναι ότι μετά την, όταν αντιλήφθηκαν μετά και τη δημοσιογραφική και την έκθεση που είχε πάρει και την προβολή που πήρε το όλον, η όλη διοργάνωση και με την καθόδο του Τράγαν, δεχθήκαμε και κάποια παράπονα από κάποια σχολεία τα οποία. Α, δεν συμμετείχαν. Δεν συμμετείχαν, βεβαίως. Είναι αυτό που σας είπα. Αυτό ότι είναι καλό. Ναι, είναι καλό γιατί μας δίνει του ένασμα και του χρόνου να μεγαλώσουμε αυτόν το πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία. Η εθνική μας ομάδα έχει αγώνες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε λίγες μέρες, 2 και 3 του Δεκέμβρη. Ναι. Πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι αγώνες και τι αναμένετε? Είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Μας έχει δοθεί μια τεράστια ευκαιρία από τη FIBA πριν κανέναν μήνα, περίπου 2 μήνες, όταν αποτύχαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση με συγκυρίες έναν αποτυχημένο παιχνίδι. Μας έβγαλε εκτός της επόμενης φάσης. Όμως, για καλή μας τύχη, η Αρμενία απεσύρθηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων. Οπότε εμείς αρπάξαμε αυτή την ευκαιρία, δηλώσαμε παρόν. Είναι πολύ σημαντικοί οι αγωνές, γιατί έχει δείξει η ομάδα στην πρώτη αγωνιστική με αντίπαλον την Αυστρία εκτός έδρας ότι πήγε στην παράταση, χάσαμε με 3 πόντους από συγκυρίες, χωρίς να περιμένουμε ότι θα είχαμε αυτόν το πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ήμουν σήμερα στην προπόνηση. Το μήνυμα που έχω εισπράξει από τους καλαθοσφαιριστές είναι ότι θέλουν να αποδείξουν πρώτα απ' όλα στους εαυτούς τους ότι ήταν μια κακή παρέθεση το αποτυχημένο αποτέλεσμα του καλοκαιριού. Και επίσης θέλουν να μας στείλουν και εμάς ένα μήνυμα στην Ομοσπονδία ότι ίσως ήρθε η ώρα και πρέπει να τους δούμε με διαφορετικό φακό όσον αφορά και τη συμμετοχή τους στο τοπικό πρωτάθλημα. Πρόεδρε, να σε ρωτήσω κάτι. Ανάλαβες το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ προσωπικά από μικρός πήγαινα και παρακολουθούσα μπάσκετ. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός. Υπάρχει κάποιο πλάνο, υπάρχει κάποια φιλοδοξία και από σένα προσωπικά για να φέρουμε πίσω τον κόσμο στο γήπεδο όσον αφορά τον μπάσκετ? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα του να φέρουμε τον κόσμο πίσω στο γήπεδο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και απασχολεί, θεωρώ, σχεδόν τις μεγάλες ομοσπονδίες. Και το ποδόσφαιρο και την καλαθόσφαιρα, αλλά ακόμα και την παιδόσφαιρα. Εμένα δεν μου αρέσει να λαϊκίζω και να πω κάτι το οποίο δεν ευσταθεί ή θα πω θα γεμίσω τα γήπεδα με ένα μαγικό ραβδί ή με μια μαγική λέξη. Ούτε θα πω ότι ο λόγος του γεγονότος ότι δεν έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο ευθύνεται η κάρτα φιλάθλου. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν Ομοσπονδία είναι να δούμε τα του οίκου μας. Και για να δούμε τα του οίκου μας, πρώτα απ' όλα πρέπει να βελτιώσουμε το προϊόν μας που παρέχουμε στο φιλάθλο κόσμο για να έρθει να δει κυπριακό μπάσκετ. Το οποίο βεβαίως είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Βεβαίως. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επειδή ο Κύπριος φιλάθλος με τις διάφορες πλατφόρμες και ιδιαίτερα με τη CETA Vision μπορεί να βλέπει και ευρωπαϊκό μπάσκετ και ελληνικό και NBA, έχει πλέον την πολυτέλεια να επιλέγει. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν Ομοσπονδία είναι να βελτιώσουμε το δικό μας το προϊόν. Θεωρώ ότι φέτος με την αύξηση των ομάδων σε 8 βοήθησε στο να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Βοηθήσαν και οι ίδιες οι ομάδες με κάποιες εκπλήξεις που έχουν γίνει και διατηρείται το ενδιαφέρον σε έναν επίπεδο. Είμαι βέβαιος ότι όταν φτάσουμε στα playoffs, ο κόσμος θα γεμίσει τα γήπεδα, που συνήθως έτσι γίνεται διαχρονικά. Θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα, όπου πέρασε στην επόμενη φάση του Euro Cup, είχε περίπου 1.500 με 2.000 φίλους στην κερκίδα με κάρτα φιλάθλου. Ναι. Άρα ο κόσμος είναι πλέον εκλεκτικός. Άρα από εμάς εξαρτάται. Εγώ θα συμφωνήσω, πρόεδρε. Ναι. Εγώ δεν θα ξεχάσω. Πήγα το 87 μεταγραφή στην ΑΕΚ. Ήταν μετά την επιτυχία
της Ελλάδας στον μπάσκετ. Ναι, μεγάλη επιτυχία. Είμαστε, κάναμε προπόνηση στα αποδυτήρια, ποδοσφαιρικά αποδυτήρια και μιλούσαμε για μπάσκετ. Δηλαδή το τι δίνεις θα πάρει. Έτσι ακριβώς είναι. Άρα βεβαίως ένας πρόεδρος θα χαίρεται να βλέπει γεμάτα γήπεδα και όχι μόνο ένας πρόεδρος, οποιοσδήποτε ασχολείται με το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Αυτό που μελετούμε είναι διάφορα κίνητρα στο να δώσουμε στον κόσμο για να έρθει στο γήπεδο. Με κάποια events τα οποία θα διοργανώνει η Ομοσπονδία, σκεφτόμαστε μια πρόταση να μεταφέρουμε κάποια παιχνίδια, ντέρπι σε ώρες οι οποίες να είναι πολύ πιο προσιτέρες για οικογένειες, να γίνει μεσημέρι, να γίνει νωρίς το απόγευμα, 12, 1, 2. Το κάνουν και στην Ισπανία αυτό το πράγμα. Έχουμε ήδη εμείς βάλει ήδη μια καινοτομία δανειζόμενη πάλι από την Ισπανική Λίγκα και εφαρμόζεται φέτος για πρώτη φορά. Θα είναι η εβδομάδα κυπέλου. Άρα για μια εβδομάδα όλο το κύπελλο μας θα γίνει όλη η διοργάνωση μέσα σε μια εβδομάδα. Μα δεν είναι πανού καινοτομίες που χρειάζονται. Οπότε προσπαθούμε και εμείς σιγά σιγά να βάλουμε κάποια πράγματα, να δανειστούμε κάποια πράγματα, γιατί κανείς δεν θα ανακαλύψει τον τροχό. Ίσως και οι παραδοσιακές ομάδες, ας πούμε Αχιλλέας Καϊμακλείου ή ΕΝΑΔ, αν ανέβουν κατηγορία, θα βοηθήσουν περισσότερο το πρωτάθλημα. Υπάρχει έτσι κάποιο πλάνο αυτές οι ομάδες να ανέβουν? Υπάρχει πλάνο όσον αφορά τη στήριξη της Β' κατηγορίας, για να μπορέσουμε να έχουμε την ομάδα η οποία θα έλθει στην πρώτη κατηγορία και θα είναι ανταγωνιστική. Ήδη φέτος υπάρχει η άνοδος τόσο της Ομόνιας όσο και της ΑΕΛ, που μας έχουν λείψει αυτές οι δύο ομάδες, ιδιαίτερα η ΑΕΛ, βεβαίως, με την ιστορία που κουβαλά, έχει λείψει από το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και φαίνεται ότι είναι και ανταγωνιστική ομάδα φέτος. Τόσο η ΑΕΛ όσο και η Ομόνια κάνανε εκπλήξεις. Η ΜΕΝ ΑΕΛ κέρδισε τον Κεραμνό στο Στρόβολο. Η ΔΕ Ομόνια κέρδισε το ΑΠΟΕΛ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι ο Αχιλλέας και η Μακλείου κάνουν μια σπουδαία δουλειά όσον αφορά τις υποδομές. Έχουν αρκετά καλή ομάδα εφηβικού και ομάδα Β' κατηγορίας. Θεωρώ ότι σε κάποια χρόνια έναν ή δύο θα και ήδη θα τολμήσουν το βήμα να έρθουν στην πρώτη κατηγορία. Αλλά και η ομάδα του ΑΠΟ ΠΑΦΟ, η οποία πέρσι έπαιξε πρώτη κατηγορία και υποβιβάστηκε, τα πάει τόσο καλά που και αυτή νομίζω ότι είναι σε επίπεδο να ξαναέλθει στην πρώτη κατηγορία. Βεβαίως μένει η Ομοσπονδία να καθορίσει ποιο πλάνο θέλει, να κλείσουμε με τον αριθμό των ομάδων, αν θα μείνουν 8, αν θα πάμε στις 9, αν θα πάμε στις 10. Είναι κάτι που μελετούμε για να μπορέσουμε να έχουμε και λίγο. Ποιο είναι το οικονομικό το κομμάτι, παίζει ρόλο? Σαφέστατο. Είναι το Α και το Μ. Είναι και το Α και το Μ. Και πέραν του οικονομικού είναι και το γηπαιδικό. Δύο προβλήματα. Είναι εξίσου σημαντικό και το γηπαιδικό. Ποιο είναι το όραμα και ο στόχος του Ανδρέα Μουζουρίδη, αναλαμβάνοντας πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρας? Το όραμα μου είναι καταρχήν να μπει το μπάσκετ στο σπίτι όσων περισσότερο φιλάθλων γίνεται, να αγαπήσει ο κόσμος την καλαθόσφαιρα, να έχουμε έναν ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θέλω να δω περισσότερων Κύπριους να παίζουν στις ομάδες τους. Άρα είναι ένα προσωπικό μου στοίχημα, το οποίο βεβαίως σε συνεργασία με τα σωματεία θα προσπαθήσουμε συλλογικά σε κάποια χρόνια να το υλοποιήσουμε. Και βεβαίως η εθνική ομάδα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Εμείς να σου ευχηθούμε τα καλύτερα σε όλους τους στόχους τους οποίους έχεις θέσει και προσωπικά, αλλά και ως συμβούλιο να υλοποιηθούν αμέσως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά κλείνοντας, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να απευθύνω έναν κάλεσμα τόσο σε εσάς όσο και στα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι υπάρχουν και άλλα αθλήματα τα οποία χρειάζονται προβολή, την ανάλογη προβολή. Βεβαίως δεν θα καταχρηστούμε και το χρόνο του βασιλιά του σπορ που είναι το ποδόσφαιρο. Όμως εμείς λέμε ότι το δικό μας το άθλημα είναι πολύ πιο θεαματικό από το ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολλές συναρπαστικές στιγμές να χαρίσει. Είναι ένα διαφορετικό σπορ. Και πρέπει να πει σε τον κόσμο να το πει και ο κόσμος. Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο θεωρώ ότι σε κάποια φάση θα το πετύχουμε. Ωραία. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.